Ο αγαπημένος σας Ντίνος Καρύδης που σας αποκαλούσε και χαριτωμένα έτσι ο Ανιψιός. Είχατε μια έτσι πολύ τρυφερή σχέση. Με τον Ντίνο είχα μια πολύ αγαπησιάρικη σχέση από τότε που γνωριστήκαμε, από το 79, στα στούντιο της ΕΡΤ, όταν κάναμε μαζί τις πρώτες μεταγλωτήσεις. Για μένα ήταν οι πρώτες. Αλλά ο Ντίνος με αγκάλιασε με τόση μεγάλη αγάπη και έγινα ένας οικογενειακός του φίλος. Και έτσι γνώρισα τη Σμαράγδα παιδάκι με την τσάντα της να πηγαίνει στο σχολείο. Αργότερα δουλέψαμε και στο θέατρο μαζί. Είναι ένας άνθρωπος πολύτιμος που χάθηκε, ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο και ένας πολύ χαμηλών τόνων ηθοποιός που ποτέ δεν απασχόλησε. Είχε μια απίστευτα οικογενειακή γαλήνη. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός για μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Κύριε Αφόνσο, έφυγε από τη ζωή ο πολυγαπημένος ηθοποιός Ντίνος Καρύδης. Τι είναι αυτό που θα θυμάστε από εκείνον? Καταρχήν ήταν φίλος μου πολύ. Τα θυμάμαι την τελευταία ταινία Μικρού Μήκους που κάναμε μαζί τώρα και ήταν και το τελευταίο που έκανε. Πήγε μία φράση μέσα, αντίο, και ήταν σαν να αποχαιρετούσε τη ζωή. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχατε επικοινωνία και τι είναι αυτό που σας είπε? Είχαμε πριν 5-6 μήνες, τίποτα. Ήταν λιγάκι απογοητευμένος από όλα. Και τώρα ακόμα ασχολείστε τώρα τι γίνεται μέσα στον κλάδο μας. Παντού γίνονται αυτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αδυναμία που είχε στην κόρη του. Και μια φορά τσακωθήκα μαζί γιατί του έλεγα ότι η Τζούλια Ρόμπερτς καλύτερη από τη Σμαράγδα. Κόντευε να με σκοτώσει. Πόσες φορές είχατε συνεργαστεί, κυρία Φόνη? Είχαμε και στο θέατρο και στον κινηματογράφο αρκετές, δεν τις θυμάμαι. Είμαστε τόσο φίλοι έξω από το επάγγελμα που δεν θυμάμαι τα πολύ τα καλλιτεχνικά μας όνειρα. Λάτρευε όμως και τη σύζυγό του που ήταν μαζί πάνω από 50 χρόνια, ο Βράχος του όπως την αποκαλούσε. Βέβαια, φοβερό κορίτσι και εκείνη και τι να πω. Ο πόνος της πρέπει να είναι πολύ μεγάλος και η Σμαράγδα. Ο χρόνος είναι καμιά φορά χειρότερος, δεν είναι γιατρός, είναι χειρότερος. Ελπίζω να... Βοηθήσω το σπίτι του ηθοποιού. Ερχόταν συνέχεια, τι να βοηθήσει, δεν χρειαζόμαστε να βοηθήσει ο Ντίνος στο σπίτι του οποίου. Τα έχουμε όλα. Αγαπούσε πολύ τους συναδέλφους του. Πάρα πολύ. Ήταν η αχίλιο στέρνα του, αν κάποιος μιλούσε άσχημα για συνάδελφο, έστω και αν ο Ντίνος είχε τσακωθεί μαζί του, θα γινόταν εχθρός του. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Λιφέρη. Τάκης Παπαμαθαίου. Ήρθατε εδώ να πείτε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο μας Ντίνο Καρύδη. Είχατε συνεργαστεί μαζί του, τον είχατε σκηνοθετήσει και ήσασταν και πολύ αγαπημένοι σας συνάδελφοι. Ναι. Είχα τη χαρά και τη συγκίνηση πριν 6 χρόνια να δεχτεί την πρόσκλησή μου που του πρότεινα να παίξει το κύκνιο άσμα του Τσέχοφ. Ένα μονόλογο κωμικο-τραγικό. Ένας παλέμαχος βετεράνος ηθοποιός, ο οποίος αναπολύει τους ερωτές του και τις παλιές του δόξες στο θέατρο. Ο Ντίνος ήταν σπαραχτικός. Δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί πριν, δεν τον ήξερα. Ένας ηθοποιός πράγματι με ήθος, ευγένεια ψυχής, με αυταπάρνηση στο σανίδι, ηρωικός, της παλιάς κλασικής φρουράς. Ήταν πολύ συγκινητικός. Αυτά, εύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι. Ευχαριστώ. Κυρία Λιφέρη, τι έχετε να θυμάστε από τον αγαπημένο σας Ντίνο Καρύδη? Πάρα πολλά. Γιατί έχουμε μια μεγάλη συμπόρευση από πολλά χρόνια πριν. Μια μεγάλη αγάπη, φιλία που έγινε αδερφοσύνη. Ο Ντίνος είναι αδερφός μου και είναι στην καρδιά μου πάντα. Ωραίος άνθρωπος. Τι άνθρωπος ήταν, τι θα θυμόσαστε? Ωραίος. Όλα ωραία επάνω του. Σεμνότητα, χιούμορ, ανωτερότητα, αυτοσεβασμός, όχι ανταγωνιστικός, πάρα πολλά. Όποιος δεν τον ξέρει τον Ντίνο. Μιλούσατε μαζί του, μιλούσατε συχνά? Βέβαια, πάντα. Εδώ και χρόνια. Σας λέω αδερφός. Αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.